Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα γεγονότα της εβδομάδος, για άλλη μια φορά μαζί σας. Για μια μισή ώρα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Νομίζω σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να πούμε. Καλεσμένος μας, το λέω γρήγορα, διότι πρέπει να περάσουμε λίγο στο φοβερό δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα, το οποίο συνέβη πριν λίγο και νομίζω ότι από τους πρώτους τηλεοπτικούς σταθμούς, μετά την ΕΤ είμαστε εμείς που βγάλαμε στον αέρα την είδηση. Βλέπουμε και πλάνα. Κοντά μας είναι και ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Λαϊκού Ορθόδοξου Ανακαιρμού, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Κύριε Βορύδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και έχουμε το φοβερό δυστύχημα, ενημερωθήκατε κι εσείς, στον δρόμο είσαστε. Το αεροσκάφος, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο της Πολωνίας ξεκίνησε από την πολωνική πρωτεύουσα για να πάει στη Ρωσία, στη Δυτική Ρωσία, όπου είχε σήμερα τη γιορτή για τον θάνατο των Πολωνών και από τη σφαγή των Πολωνών. Το αεροσκάφος του Προέδρου λοιπόν της Πολωνίας, του κ. Κατσίσκη, συνετρίβει καθώς πλησίασε το ρωσικό αεροδρόμιο του Σμόλενσκ. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, 132 οι επιβαίνοντες, αγαπητέ μου Μάκη, 132 οι επιβαίνοντες, βλέπουμε και πλάνα τώρα. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρόεδρος, ο Λεχ Κατσίσκι. Συνετρίβει λίγο πριν την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Σμόλενσκ, όπως είπαμε, στη Δυτική Ρωσία. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν μερικοί επιζώντες, άλλες πληροφορίες λένε ότι όλοι είναι νεκροί και οι 132 επιβαίνοντες. Αυτό μένει να διευκρινιστεί. Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο, το Interfax, το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σέβερνη, το οποίο ήταν έτοιμο για να υποδεχθεί την άφιξη του αεροσκάφους, ήταν ένα του Πόλεφ 157, παλιό αεροσκάφος, ήταν κλειστό λόγω πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή. Γι' αυτό προτάθηκε στον Πολωνό πιλότο να προσγειώσει το αεροσκάφος, ένα του Πόλεφ 154, συγγνώμη, είπα 157-154, είτε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, στο Μίνσκ, είτε στη Μόσχα. Αυτός αρνήθηκε και αφού πραγματοποίησε επανειλημμένες προσπάθειες να προσγειώσει το αεροσκάφος, τρεις συγκεκριμένα, στην τέταρτη προσπάθεια, στην δυτική περιφέρεια του Σμόλενσκ, το αεροδρόμιο του Σμόλενσκ, ήταν η μοιραία η τέταρτη προσπάθεια, καθώς το αεροσκάφος ακούμπησε σε κλαδιά δέντρων, κατέπεσε και με την πτώση του πήρε φωτιά. Ανεφλέγει δηλαδή, απήχε να σκεφτείτε 300-400 μέτρα από το διάδρομο προσγειώσεως. Καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας χαμός. Στο αεροσκάφος επέβαιναν, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Πολωνίας, η σύζυγός του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η σύζυγός του, η υφυπουργός εξωτερικών και πάρα πολλοί αξιωματούχοι μετά των συζύγων τους πήγαιναν εκεί, όπως είπαμε, για να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε αμέσως για το δυστύχημα και ζήτησε από τον Υπουργό Εκτάκτων Αναγκών να σπεύσει το σημείο της καταστροφής. Να σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πούτιν, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, στις 7 Απριλίου, είχε συναντηθεί με τον Πολωνό πρόεδρο, τέθηκε επικεφαλής των ερευνών για το δυστύχημα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τέθηκε επικεφαλής, Μάκη, μια αεροπορική τραγωδία, δηλαδή ξεκληρίστηκε σχεδόν η κυβέρνηση της Πολωνίας. Και η Πολωνία είναι μια χώρα η οποία μετά από ταλαιπωρίες τόσων ετών βρήκε την δημοκρατική της οντότητα, έγινε ένα κράτος το οποίο νομίζω ότι προχωράει. Και αυτό προσπαθεί τουλάχιστον. Και τώρα πάνω στο πιο κρίσιμο σημείο, πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της και αυτή με τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν, χάσανε τον πρόεδρο τους. Εντάξει, είναι μια μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη τραγωδία και προφανώς μια μεγάλη απώλεια για το πολωνικό κράτος και για τον πολωνικό λαό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ευχόμαστε οι ορισμένες πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, οι οποίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και μερικοί επιζώντες, να είναι έτσι. 132 ήταν οι επιβαίνοντες. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, φίλες και φίλοι. Αν έχουμε κάτι στη διάρκεια της εκπομπής μας, θα σας το αναφέρουμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε πάντα κοντά σας. Κοντά μας έχουμε, όπως είπα, τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Έχουμε να πούμε πολλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι από αυτούς που στις καθημερινές μου εκπομπές επιβραβεύω ή, αν θέλετε, λέω την άποψή μου όσο
δυσμενής και αν είναι. Πολλές φορές έχω έρθει σε, αν θέλετε, διαφορετικές απόψεις με τον αγαπητό μου, τον φίλο τον Μάκη τον Βορύδη, ο οποίος όμως παραμένει, κατά την άποψή μου, ένας από τους πλέον σοβαρούς, κατά την άποψη νομίζω όλων, αντικειμενική είναι η άποψη αυτή που λέω, γιατί αυτό ακούω, έναν από τους πλέον σοβαρούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και νομίζω ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και αυτά που θα πούμε, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι είναι μόνο η αλήθεια. Από εδώ δεν ακούγεται τίποτα το οποίο, και αν ακουστεί, να ξέρετε ότι θα έρθει μόνο του να διαψευστεί. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα για τα οικονομικά, για την οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας. Η δεύτερη ενότητα θα είναι για την εγκληματικότητα, που νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το κόκκινο. Και η τρίτη ενότητα θα είναι τα διεθνή. Να δούμε τι γίνεται με την ονομασία των Σκοπίων, με την επιθετική εξωτερική πολιτική, όπως λέει ο κ. Ρούτσας. Ονομαστείτε, ρε παιδιά, Βόρεια Μακεδονία, να τελειώνουμε, τους παρακαλάει τώρα. Παρακαλάμε. Το Αιγαίο, να δούμε αν το ΝΑΤΟ που ξεπλένει τα χέρια του σαν Πόντιος Πιλάτος για το Αιγαίο είναι ελληνικό ή μήπως έχει αρχίσει και γίνεται ολόκληρο το Αιγαίο γκρίζα ζώνη. Να δούμε για το Κυπριακό 2-3 πραγματάκια και αν προλάβουμε, και πιστεύω ότι θα προλάβουμε, να ανοίξουμε έστω για μισή ώρα γραμμές. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι αυτοί οι οποίοι θα βγουν θα έχουν έτοιμη την ερώτησή τους για 30 με 50 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό. Μία ερώτηση στον κύριο Βορύδη, ό,τι ερώτηση θέλει ο καθένας, για να απαντάει αμέσως και να τελειώσουμε αυτή την, νομίζω, θα είναι μια εξαιρετική εκπομπή. Μάκη, τελευταία η πατρίδα μας περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση. Οι τελευταίες κυρίως 3-4 μέρες, Τρίτη, όχι Μεγάλη Τρίτη, αλλά πρέπει να ονομαστεί Μεγάλη Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ήταν μαύρες μέρες για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή ήταν μέχρι τώρα οι πιο δύσκολες μέρες. Ο κόσμος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ. Και δεν έχει μόνο ανησυχήσει, έχει εξαγριωθεί. Δεν μπορεί πλέον άλλο. Το μόνο που κάνει είναι να δίνει. Του ζητάνε συνεχώς φόρους. Να δώσω, να δώσω, να δώσω. Και λέει ο απλός Έλληνας και η Ελληνίδα, να δώσω. Ό,τι έχω να το δώσω για την πατρίδα μου. Σε αυτούς που θα το δώσω, θα πιάσει τόπο. Ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα πράγματα σε αυτό το οποίο λέμε, που συνθέτουν, αν θέλετε, την οικονομική δυσκολία. Το βασικό σημείο που πρέπει να ξεκινήσει κανένας είναι η εξαιρετικά κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Θα σας έλεγα ότι και η κατάσταση της ιδιωτικής οικονομίας εξίσου είναι δύσκολη. Όμως, εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Είναι δύσκολη από καιρό. Όπως και τα δημόσια οικονομικά μας είναι δύσκολα επίσης από καιρό. Είναι δύσκολη γιατί κυρίως η ελληνική οικονομία πλέον φαίνεται να έχει απολέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν από πλήρως, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, αν το συνδυάσει κανένας με την πραγματικότητα μιας διεθνοποιημένης οικονομίας, εγώ δεν θα πω αυτή τη στιγμή αν αυτό είναι καλό ή είναι κακό ή αν μπορεί να αλλάξει. Είναι δεδομένο τουλάχιστον άμεσα δεν μπορεί να αλλάξει. Όμως αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια διεθνοποιημένη οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι μια επιλογή την οποία την έχει κάνει η Ελλάδα, να συμμετέχει. Και υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ σε αυτή τη συμμετοχή. Άρα λοιπόν εδώ, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και να δώσουμε απαντήσεις σαν κοινωνία, να δώσουμε απαντήσεις ως πολίτες, να δώσουμε απαντήσεις ως πολιτικοί. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, προκειμένου κάπως να δούμε, ας το πω, φως στο τούνελ. Και ερχόμαστε συγκεκριμένα. Η μεγάλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται για το ύψος του δανεισμού. Αυτό όντως είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε διαφορές της τάξης του 1,5 δις, το λέω χοντρικά τώρα, γιατί δεν ξέρω και πώς ακριβώς πού θα καταλήξει το επιτόκιο. Αντιλαμβάνεστε, παραδείγματος χάρη, ότι το 1,5 δις είναι τα προσδοκόμενα έσοδα από την αύξηση των δύο μονάδων του ΦΠΑ. Δηλαδή, το επιτόκιο μας τρώει αυτό το οποίο προσδοκούμε να εισπράξουμε από την αύξηση του ΦΠΑ. Επομένως, προφανώς το θέμα του επιτοκίου είναι πολύ σημαντικό. Παρά τα αυτά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ως ένα σημείο μπορεί να ελέγξει η ελληνική κυβέρνηση. Και θα σας έλεγα σε ένα σημείο που στην παρούσα φάση ίσως και να μην είναι δυνατό να ελεγχθεί. Το λέω αυτό γιατί.
Διότι το ύψος των επιτοκίων δεν το καθορίζει η ελληνική κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο οι αγορές, θα σας πω ότι δεν ενδιαφέρονται καν, κατά τη γνώμη μου, ούτε για τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση. Α, είτε είναι σκληρά, είτε είναι ακόμα πιο σκληρά, είτε είναι τρεις φορές πιο σκληρά, οι αγορές θα εξακολουθούν να μην ενδιαφέρονται γι' αυτό. Δεν ενδιαφέρονται καν, κατά τη γνώμη μου, οι αγορές για το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από πολιτικούς. Επομένως, το να λένε ότι εμείς φτιάξαμε ένα μηχανισμό που είναι κάπως έτσι, και αν παραστεί ανάγκη, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα να δανειστεί με 5% ξέρω εγώ, αντί με 6% ή αντί με 7%. Σε τελευταία ανάλυση, πάλι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις αγορές.